Στο μήνυμα της ημέρας θα μείνουμε. Θα πάμε να καλησπερίσουμε τον βουλευτή Ετωλοκαρνανίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Νίκο Παπαναστάση, να τον δούμε και να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, καλό μήνα κύριε βουλευτά. Καλησπέρα σας κύριε Θεοδόση, σε εσάς και καλό μήνα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Δεν ξέρω αν είναι ιδέα μου κύριε βουλευτά, κάθε χρόνο όμως λέμε ότι το σύνθημα, τα συνθήματα μάλλον είναι πιο επίκαιρα από ποτέ και φέτος φαίνεται να είναι πιο επίκαιρα από ποτέ για δικαιοσύνη, για δίκαιο των εργατών, για ένα περιβάλλον ανασφαλές των εργατών, για μείωση σε συντάξεις, για πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε κάποια στιγμή δεδομένα και τελικά χρόνο με το χρόνο τα βλέπω να μειώνονται. Δυστυχώς κάθε χρονιά που περνάει οι εργαζόμενοι βιώνουν την εντατικοποίηση της επίθεσης και απέναντι στα εργασιακά δικαιώματα και απέναντι στις αμοιβές τους, αλλά και γενικότερα στις συνθήκες ζωής, στις καθημερινότητες αυτών και των οικογενειών τους. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και ένα μήνυμα το οποίο και φέτος χιλιάδες εργαζόμενοι μέσω εκατοντάδων εργατικών συνδικάτων σε δεκάδες πόλεις όλη τη χώρα, τιμώντας την εργατική πρωτομαγιά, διετράνωσαν την αντίθεσή τους σε αυτήν την πραγματικά αντιλαϊκή και βίαιη πολιτική. Και βέβαια, όπως είπατε και εσείς, είναι μια μέρα σύμβολο της εργατικής τάξης και με τους εργαζόμενους να δέχονται μια διαρκή επίθεση, προκειμένου να απαρνηθούν τις αξίες, να απαρνηθούν την ιδεολογία τους, βλέποντας τις διαδοχικές κυβερνήσεις να προσπαθούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες προκειμένου να βρεθεί πιο αδύναμος ο λαός στο κίνημά του, ούτως ώστε να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι, να μην σταθεί όρθιος και να μην παρουσιάσει στοιχεία αντίστασης και ανατροπής αυτής της πολιτικής. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πραγματικά βρισκόμαστε δίπλα στους εργαζόμενους, προχωράμε μαζί τους μπροστά και φυσικά τιμώντας και τα μηνύματα της Πρωτομαγιάς μαζί με το λαό, προχωράμε ούτως ώστε να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Κύριε βουλευτά, ξέρετε τι θέλω να ρωτήσω. Ένα ισχυρό κουκουέ μπορεί να αποτελέσει επί του πρακτέου ρεαλιστικά ένα ανάγχωμα στα σχέδια κάποιων που έχουν για εκμετάλλευση της εργατικής τάξης, τι θεωρείτε? Αυτή τη στιγμή γινόμαστε θεατές μιας κοινής, και το λέμε εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα με πλήρη γνώση του περιεχόμενου αυτών των ινιών, μιας κοινής αντιλαϊκής πολιτικής του συνόλου των κομμάτων, των αστικών κομμάτων, τα οποία προτίθενται αυτή τη στιγμή και έχουν, αν θέλετε, και αντικειμενικά την δυνατότητα να κυβερνήσουν. Είτε αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι δεδομένο. Και βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην αστική δημοκρατία δεν είναι μόνο τα κόμματα τα οποία κυβερνούν, είναι και τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αντικειμενικά και το γνωρίζει πολύ καλά ο λαός και το γνωρίζει ενισχύοντας πανελλαδικά τα μηνύματα, είναι αισιόδοξα από όλη την Ελλάδα, ενισχύεται το Κομμουνιστικό Κόμμα ως το μόνο πραγματικό ανάγχωμα, το έδειξε η πορεία του μέχρι σήμερα, όχι μόνο την περασμένη τετραετία και τις προηγούμενες, απέναντι σε αυτήν την πολιτική, μια πολιτική που ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι τον έχει αντιγράψει, η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και φυσικά από πίσω το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν φέρει αντίρρηση, λέει εγώ θα ενισχύσω όποιον να είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η πολιτική σήμερα. Να είστε καλά κύριε βουλευτά, σας ευχαριστούμε θερμά, καλό μήνα, καλή δύναμη, καλό εύχομαι μήνα κιόλας και καλή επιτυχία, γιατί είστε, είστε υποψήφιος, έτσι να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ στο Αγρίνιο.